Σειρά σήμερα ο καλός αγρός για την ανακοίνωση των εκπροσώπων του από την παράταξη Πόλη και Ζωή. Μια ωραία στιγμή για την παράταξη Πόλη και Ζωή να έχει την δυνατότητα αυτή να παρουσιάζει εκπροσώπους από μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες του Δήμου μας, να παρουσιάζει ένα σύνολο υποψηφίων οι οποίοι είναι τιμή που εκπροσωπούν την κοινότητα του Καλού Αγρού και φυσικά είναι τιμή που, ιδιαίτερη τιμή που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της παράταξης Πόλης και Ζωής. Για μένα ιδιαίτερα ως Δημάρχου και ως επικεφαλής της παράταξης που διοικεί το Δήμο τα 3 τελευταία χρόνια είναι ακόμη πιο σημαντικότερο, μιας και η παρουσία τους δίνει τη δυνατότητα σε μένα και την προσδοκία να πάμε ακόμη καλύτερα στην επόμενη περίοδο, την επόμενη πενταετία, μια θητεία την οποία οι Δραμηνοί έχουν αποφασίσει να την ξαναεμπιστευτούν στην παράταξη Πόλη και Ζωή. Είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω καταρχήν τα άτομα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό μας για την τοπική κοινότητα και ονομαστικά είναι ο Κοτσαγεωργίου ο Πάρης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλού Αγρού, αγρότης, ο Μπακαλόπουλος ο Γιώργος, ταμείας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελπίδας Καλού Αγρού, συνταξιούχος στρατιωτικός, η Σταματιάδου η Σοφία, νοσηλεύτρια και κομμότρια, ο Τερζής ο Φώτης, ελεύθερος επαγγελματίας και για το κεντρικό μας ψηφοδέλτιο η Χρύσα Ισίδερα, που ήδη είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Δράμας, υπεύθυνη δηλαδή για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ και στο επάγγελμα πτυχιούχος φυσικής αγωγής και χοροϊδάσκαλος. Θέλω να πω ότι ο καλός αγρός στην τριετία η οποία έχει περάσει νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, μιας και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο απασχολούσε διαχρονικά τον καλό αγρό όπως και τις γύρω κοινότητες, που είναι αυτό των λιμάτων, λύνεται μια για πάντα, θα αποτελεί παρελθόν πλέον η ρήψη των λιμάτων ελεύθερα μέσα στο ποτάμι έξω από το χωριό που γινόταν μέχρι τώρα, γνωρίζοντας ότι υπήρχε μεγάλο τεράστιο πρόβλημα και περιβαλλοντικό και κυρίως δυσοσμίας για τους κατοίκους, όπως επίσης ολοκληρώθηκε σχεδόν στο σύνολό του το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης του Καλού Αγρού με κατάργηση των αμυαντοσωλήνων πλην ενός πολύ μικρού, μιας μικρής περιοχής η οποία δεν αντιστοιχεί ούτε στο 1% του χωριού. Επίσης θέλω να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου αυτά τα 3 χρόνια, δίνοντας λύσεις στην καθημερινότητα των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο καλός αγρός, στην καθημερινότητα των πολιτών, των κατοίκων του καλού αγρού, αναβαθμίζοντας το βιωτικό τους επίπεδο καθημερινά. Δεν θα σταματήσουμε σε καμία περίπτωση να το πράττουμε αυτό, συνεργαζόμενοι με το τοπικό συμβούλιο του καλού αγρού, προκειμένου οι λύσεις αυτές να δίνονται και για όποια άλλα ζητήματα προκύψουν στο μέλλον. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους παρευρισκόμενους υποψηφίους που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό μας, που με θέρμη και όρεξη έχουν επιλέξει να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συγχωριανούς μου που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της τοπικής κοινότητας του Καλού Αγρού. Πιστεύω ότι το ψηφοδέλτιο αποτελείται από άξιους ανθρώπους
που έτσι κι αλλιώς έχουν αποδείξει με την πορεία τους το πόσο ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τα κοινά και στις διάφορες δομές που έχει ο καλός αγρός και έχουν αποδείξει με την πορεία τους πόσα μπορούν να καταφέρουν. Πιστεύω ότι και σε συνεργασία και μαζί μου και με τον Δήμαρχο θα μπορέσουμε στη νέα πενταετία που έρχεται να αποδείξουμε ακόμη, να καταφέρουμε ακόμη περισσότερα πράγματα και ανεβάσουμε τον καλό αγρό σε ένα ακόμη καλύτερο επίπεδο. Από την πλευρά μου επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Κυριάκο Χαρακίδη που με τίμησε ως τώρα με την θέση του Προέδρου στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Δράμας σε ένα ευαίσθητο κομμάτι που αφορά στην προσχολική ηλικία και στην τρίτη ηλικία, στους παιδικούς δηλαδή και στα ΚΑΠΗ. Πραγματοποιήσαμε μια ποιοτική αναβάθμιση όλων σχεδόν των κτηριακών υποδομών των παιδικών σταθμών, αλλά επίσης προσπαθήσαμε και καταφέραμε και σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία να κάνουμε δράσεις και να διευκολύνουμε αλλά και να αναβαθμίσουμε την ζωή των συμπολιτών μας μελών του ΚΑΠΗ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που με συμπεριλαμβάνει και αυτή τη φορά ως υποψήφια στο κεντρικό ψηφοδέλτιο της παράταξης, ένα νικηφόρο ψηφοδέλτιο και πιστεύω ότι η νίκη μας θα είναι μεγάλη γιατί αυτή η παράταξη έχει και όραμα και στόχους εφικτούς. Ευχαριστώ.